Δημοκρατία για ποιον, για τους εκμεταλλευτές ή για αυτούς που ζουν την εκμετάλλευση? Μήπως σε μια άδικη ταξική κοινωνία σαν τη σημερινή που ζούμε σταματάει κάπου η ελευθερία των εκμεταλλευτών να εκμεταλλεύονται την εργατική τάξη? Οι εκμεταλλευτές είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, να επενδύσουν για να κερδίζουν ακόμα περισσότερα ή να κλείνουν τα εργοστάσια τους πετώντας τους εργαζόμενους στο δρόμο για τα δικά τους πάλι κέρδη και συμφέροντα. Για αυτούς και τα συμφέροντά τους λειτουργεί και το κράτος και η κυβέρνηση και οι δυνάμεις καταστολής. Έτσι επιβάλλεται η ελευθερία τους. Το δικό τους δίκιο βασίζεται στο ιερό για αυτούς δικαίωμα της ατομικής καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, σε αυτά που θα έπρεπε δηλαδή να ανήκουν στο λαό. Αυτό μπορούμε να το δούμε και από την καθημερινότητά μας. Οι καπιταλιστές μπορεί να χρωστάνε εκατομμύρια στο δημόσιο και να μην τους αγγίζει κανένας. Και το ίδιο δημόσιο, το κράτος δηλαδή, να κυνηγάει μέχρι και το τελευταίο ευρώ που διαθέτει ένας εργαζόμενος σε ένα λογαριασμό, να του πληστηριάζει το σπίτι, να του κατάσχει το μισθό και τις αποταμιεύσεις του. Η ελευθερία που έχουν για να καρπώνονται αυτοί όλο τον πλούτο, για να βάζουν στο χέρι μετά από άγριες κόντρες μεταξύ τους νέες αγορές και εδάφη, οδηγεί έτσι ακόμα και σε πολέμους με θύματα τους λαούς. Πώς μπορεί ένας νέος, μια νέα εργατικής λαϊκής καταγωγής να ζήσει πραγματικά ελεύθερα όταν όλο το σύστημα μέσα στο οποίο ζει το κυνεί η δίψα των λίγων για περισσότερα κέρδη που τα γεννάει η αδικία? Είναι πλάνη η δίθεν ατομική ελευθερία όταν σήμερα συνολικά η νεολαία είναι αναγκασμένη να ζει με όρους χειρότερους από την προηγούμενη γενιά. Επίσης, ώστε να επιλέξει με βάση αυτά που θα σπουδάσει, πόσο ελεύθερος είναι ένας νέος που δεν μπορεί σήμερα να πάει με την οικογένειά του διακοπές γιατί δεν το σηκώνει απλά η τσέπη τους? Ποια ελευθερία έχει το 40% των νέων που είναι άνεργοι και το σύστημα το μόνο που τους συμβουλεύει είναι να ρίξουν κι άλλο παρακάτω τις απαιτήσεις τους? ΚΕ και ΙΚΝΕ, καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ζήσει όλη η νεολαία με σύγχρονα δικαιώματα και όχι με κάποιες δίθεν ευκαιρίες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα ζήμωσε στη νεολαία, στο λαό της χώρας μας, πραγματικά πρωτοπόρες καινοτόμες ιδέες. Από το 1918 ακόμα, όταν ιδρύθηκε το κόμμα μας μαζί με τον στόχο της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, έφερε στο προσκήνιο αιτήματα ανήκουστα τότε στα πλαίσια της ελληνικής καπιταλιστικής κοινωνίας. Έχουν δικαίωμα να τους ανακαλέσουν άμεσα αν δεν ανταποκρίνονται. Οι εκπρόσωποι του λαού, οι βουλευτές ας πούμε της εργατικής εξουσίας, δεν αποσπώνται από την παραγωγική διαδικασία. Δεν απολαμβάνουν όλα εκείνα τα προνόμια που μπορεί να τους διαχωρίσουν από τη βάση που τους εξέλεξε. Πυρήνας της νέας εξουσίας στην πρόταση του ΚΚΕ γίνεται ο χώρος δουλειάς, η παραγωγική μονάδα και αντίστοιχα για τους νέους και τις νέες που σπουδάζουν οι χώροι των σπουδών της εκπαίδευσης. Αυτή είναι η πραγματική εργατική εξουσία, η λαϊκή εξουσία, η δικτατορία του προλεταριάτου. Τα καθήκοντά της προκύπτουν από την ανάγκη να στεριώσει, να εδραιωθεί η ήττα των εκμεταλλευτών. Οι προσπάθειες να μπουν εμπόδια στην επιστροφή, δηλαδή, στο καθεστώς ξανά της εκμετάλλευσης. Φυσικά,
για τους εκμεταλλευτές η νέα εξουσία θα είναι εφιάλτης. Ακούστε τι έγραφε ο Μπρέχτ για την εργατική εξουσία, το σοσιαλισμό. Οι εκμεταλλευτές έγκλημα τον ονοματίζουν, αλλά εμείς ξέρουμε, είναι το τέλος κάθε εγκλήματος. Δεν είναι παραφροσύνη, μα το τέλος της παραφροσύνης. Είναι το απλό που είναι δύσκολο να γίνει. Η νέα εργατική λοιπόν, η λαϊκή εξουσία, παράλληλα θα διαμορφώνει και θα επεκτείνει τις νέες μη εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής. Διαμορφώνει κεντρικό επιστημονικό σχέδιο για την ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας με κριτήριο μόνο την εξασφάλιση της λαϊκής ευημερίας. Τα μέσα παραγωγής, τα λιμάνια, οι υποδομές, τα αεροδρόμια, τα εργοστάσια, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές κοινωνικοποιούνται, απαλλάσσονται από την ιδιοκτησία μιας χούφτας μετόχων που γίνονται και τελικά γίνονται κοινωνική κρατική ιδιοκτησία. Οι εργαζόμενοι αποκτούν λόγο για το πώς, τι, πόσο πρέπει να παραχθεί, ποιοι κλάδοι πρέπει να αναπτυχθούν, με ποια προτεραιότητα, τι επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό χρειάζεται, με κριτήριο το πώς ικανοποιούνται οι ολοένα και αυξανόμενες κοινωνικές λαϊκές ανάγκες. Αυτό γίνεται το κίνητρο για την παραγωγή και την ανάπτυξη της οικονομίας, βάζοντας οριστικό τέλος στον εφιάλτη της αραιγίας.